Λοιπόν, βλέπουμε τον Χρήστο Τσιγουρή. Το συνέδριο Χρήστο μπορεί να τελείωσε. Ωστόσο, τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει. Τα δύσκολα ξεκινούν ξανά από την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Πριν από λίγο, Στέφανος Κασελάκης, σε συνέντευξή του στον Γιώργο Κουβαρά, δήλωσε πως αισθάνεται ενισχυμένος μετά το συνέδριο και πως έχει μία επιταγή μέχρι και τις εθνικές εκλογές. Πράγματι, Εύα, σε συνέντευξη που παραχωρεί στη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δίνει την δική του ερμηνεία, την δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο συνέδριο, αλλά και για τις αποφάσεις του συνεδρίου. Ο ίδιος λοιπόν δεν είδε ένα επεισοδιακό συνέδριο. Αντιθέτως, εκτιμά ότι έχει βγει ενισχυμένος από αυτό το συνέδριο, ότι υπάρχει ξεκάθαρη εντολή ώστε να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές και βεβαίως ότι μπορεί να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές, όχι μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά στις επόμενες εκλογές. Βέβαια, αναφέρεται και στην Όλγα Γεροβασίλη που θα ήταν απέναντί του αν είχαμε τελικά εκλογές. Ναι. Εκτίμησε ότι η κυρία Γεροβασίλη δεν ήθελε να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και επίσης πάλι υπερβολικά αισιόδοξος για μια τέτοια εκλογική μάχη. Δηλώνει πως αν γίνονταν τελικά εκλογές, ο ίδιος θα έπαιρνε 90%. Φαίνεται ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος, όπως λέει, στον ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του. Και βεβαίως δεν θέλει να σχολιάσει την στάση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Δεν έκανε σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Απλά σημειώνει ότι ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στο 2015 και 2019 έχει κλείσει. Λοιπόν, Χρήστο, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο Στέφανος Κασελάκης και θα επανέλθουμε σε σένα. Και προφανώς έχω βγει ενισχυμένος. Νομίζω είδατε ένα ολόκληρο στάδιο το οποίο πραγματικά σιώταν και έλεγε κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Δεν υπάρχει κανένα ζητούμενο αμφισβήτησης. Υπάρχει ξεκάθαρη εντολή να προχωρήσω στις δομικές αλλαγές που έχει ανάγκη το κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μετασχηματιστεί, πρέπει να ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό τον οποίο είχε αρχίσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν από χρόνια. Η κυρία Γεροβασίλη στην παρουσίαση που έκανε χθες μπροστά στους συνέδρους, στην ουσία είπε ότι δεν επιθυμούσε να είναι πρόεδρος του κόμματος. Προσωπικά επιθυμώ να είμαι πρόεδρος του κόμματος και ηγέτης της παράταξης για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε το τόπο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ένας σύντροφος, μία συντρόφισσα, ένα ιστορικό στέλεχος δεν επιθυμεί de facto να είναι υποψήφιος και συγχρόνως έχεις ένα ολόκληρο συνέδριο το οποίο εκφράζει τη βούλη στο μελών, να σου λέει πάμε μπροστά, να σου λέει ότι σε στηρίζουμε χωρίς κανέναν αστερίσκο, κάτω τα χέρια από τον Κασελά, κυριολεκτικά αυτό φώναζαν 5.000 άτομα. Άρα είναι ξεκάθαρη το η εντολή και να σας πω κάτι, ναι. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα θα ήταν να πηγαίναμε σε εσωκομματικές εκλογές, να τις κέρδιζα με 90%, ναι. και να έλεγα δείτε, ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ 15-19 έχει κλείσει, αρχίζει ένας καινούριος κύκλος υπό την ηγεσία μου και έτσι θα πορευτούμε.